Περιφερειάρχη τον κύριο Πατούλη κοντά μας να μας ενημερώσει και για τα σχολεία. Περιμένουν χιλιάδες γονείς αυτή την ώρα, κύριε Περιφερειάρχη. Καλή σας μέρα και πάλι. Καλή σας μέρα και πάλι, κύριε Οικονόμου και κύριε Αναστασιάδου. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κινέτα είναι άσχημη η εικόνα, είναι βιβλική θα έλεγα. Ήδη έχουμε στείλει Επιτροπή Ελέγχου για να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, κύριε Πατούλη, γιατί μας στέλνουν Βεβαίως. Πάρα πολλά μηνύματα οι γονείς. Έχετε νέα απόφαση τι θα κάνετε μετά τις 10? Ναι. Κοιτάξτε, περιμένουμε από την ΕΜΗ να μας πληροφορήσει. Φαίνεται βέβαια ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σαν πρώτη ενημέρωση που έχουμε και προφανώς πολύ σύντομα θα αποφασίσουμε. Γιατί δεν παίρνετε τώρα μια απόφαση να τελειώνουμε, κύριε Περιφερειάρχη? Φωνάζει ο κόσμος τι θα κάνει. Διότι είναι και τους γονείς προβληματικό τώρα αυτό. Να κάτσει κύριε μέχρι τις 10, να φύγει μετά, να πάει, να μην πάει, τι κάνουμε? Έχετε δίκιο, τώρα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Άρα από λεπτό σε λεπτό θα έχετε νέα ενημέρωση. Ακριβώς, για να μπορέσουμε να δούμε. Προφανώς για να διευκολύνουμε. Βέβαια. Κατά τα λοιπά, είδαμε χαμοστέρνας. Έχουμε μια σοβαρή καθίζηση στη γέφυρα, κύριε Δήμαρχε. Έχει κλείσει ο δρόμος εκεί. Πέρα από την Εθνική που είναι το σοβαρότερο, έτσι. Ναι, και στη χαμοστέρνας πράγματι, όπως σας είπα, γίνονται έργα τα οποία αυτή τη στιγμή προφανώς με την εξέλιξη του φαινομένου δημιούργησαν επιβάρυνση. Έχουν μεταβεί όμως και ήδη υπάρχει διάνοιξη της οδού και λειτουργεί. Όμως υπάρχει μηχάνημα και μηχανήματα σε συνεχή βάρδια για να δούμε όταν επιταθούν τα φαινόμενα. Να γίνει αποκατάσταση. Ακριβώς. Λοιπόν, σε λίγο θα μπορέσω να σας πω περισσότερο. Για τα σχόλια θα επικοινωνήσουμε ξανά επομένως. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστούμε, κύριε Παντούλη. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη.